έχουν ηρεμήσει αρκετά, Αντώνη. Η προσέλευση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ γίνεται ομαλά, μπαίνουν σιγά σιγά μέσα στο γήπεδο. Από μέσα ακούγονται συνθήματα, υπάρχουν ακούμε και κροτίδες που σκάνε. Νωρίτερα βεβαίως και για τουλάχιστον 20 λεπτά υπήρξε μεγάλη ένταση, πετροπόλεμος. Οπαδοί του ΠΑΟΚ οι οποίοι περίμεναν την αποστολή του Ολυμπιακού και θέλησαν να φτάσουν κοντά και εμποδίστηκαν από τους άντρες των ΜΑΤ. Απάντησαν με πέτρες, ξύλα και καρέκλες και ό,τι άλλο έβρισκαν μπροστά τους, με κάδους που πετούσαν και οι άντρες των ΜΑΤ απάντησαν με χημικά. Υπήρξε ένταση για αρκετή ώρα, αποκλειστική ατμόσφαιρα από τα χημικά. Γονείς με παιδάκια έτρεχαν να χρηστούν, να σωθούν. Αναπνευστικά προβλήματα είδαμε σε πολλούς ανθρώπους. Γύρω από το γήπεδο της Κούμπας που ήταν κλειστοί όλοι οι δρόμοι, αποκλεισμένοι από νωρίς το μεσημέρι, από δημιουργίες των ΜΑΤ προκειμένου να διασφαλιστεί η ηρεμία και η ομαλή προσέλευση των οπαδών. Ωστόσο αυτό δεν αναπτυσσόταν, δεν αποφεύθηκαν λίγο πριν την έλευση της αποστολής του Ολυμπιακού. Και βεβαίως βλέπω φωτοβολίδες, οι οποίες θα έμπαιναν μέσα στο γήπεδο Αφροδίτης Πηλιώτη, όπως συμβαίνει συνήθως. Εκατοντάδες πέτρες και πολύ άγριες διαθέσεις. Μέχρι και οδοφράγματα, από ό,τι βλέπω, επιχείρησαν να φτιάξουν μπροστά στο γήπεδο. Αν υπάρχει ένα καλό, είναι ότι αυτό το οποίο βλέπουμε σε αυτήν την εικόνα έχει περιοριστεί τουλάχιστον προς το παρόν, έτσι. Ακριβώς, προς το παρόν έχει περιοριστεί. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά το τέλος του αγώνα. Ελπίζουμε όλα να κυλήσουν ομαλά. Αυτό που επικράτησε νωρίτερα πραγματικά έφερε σε μεγάλη σύγχυση όλο τον κόσμο που ήρθε να παρακολουθήσει τον αγώνα εδώ ήρεμα και όμορφα και τους κατοίκους γύρω από το γήπεδο της Τούμπας, οι οποίοι αμέριμνοι περπατούσαν να πάνε στα σπίτια τους και πνίγηκαν στην κυριολεξία από τα χημικά. Βρέθηκαν ανάμεσα σε αυτόν τον πετροπόλεμο, τις πέτρες που έριχναν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και απαντούσαν οι άντρες των ΜΑΤ με χημικά. Ακούτε ίσως τώρα και τις κροτίδες μέσα από το γήπεδο και τα συνθήματα των οπαδών που προσπαθούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα σε λίγο που θα ξεκινήσει στις 8. Λοιπόν, ας ελπίσουμε Αφροδίτη Σπηλιώτη. Η παρουσία των ανδρών των ΜΑΤ είναι διακριτική. Έχουν λίγο απομακρυνθεί, δεν είναι πολύ κοντά στους φιλάθλους. Μέσα στο γήπεδο τα ΜΑΤ δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα, Αφροδίτη Σπηλιώτη. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ένα ήσυχο και ειρηνικό παιχνίδι. Να σε ευχαριστήσω πολύ.